Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, στην Εκπιζώ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μεγάλη εβδομάδα. Καλημέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Μπήκε η μεγάλη εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Κοραίδη, κύριε Τάκη. Λοιπόν, πώς πάει το καλάθι του Πάσχα? Και όχι αυτό της κυβέρνησης, αυτό που εσείς, σε αυτό που εσείς εστιάζετε, τι τιμές βρίσκετε, δώστε μας μια εικόνα. Ναι, αυτό που εμείς βλέπουμε και καταγράφουμε καθημερινά από την επαφή μας με την κοινωνία είναι ότι η ακρίβεια καλά κρατεί. Και ακούμε για καλάθια, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Το καλάθι το Πάσχα, το καλάθι του Νουνού, και διάφορα άλλα καλάθια που προηγήθηκαν. Αυτό που αποτυπώνεται δηλαδή είναι ότι υπάρχει μια οικονομική στενότητα σε πάρα πολλά νοικοκυριά που με πολύ μεγάλη δυσκολία προσπαθούν να βγάλουν το μήνα, έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής τους και βέβαια αυτό που σημειώνεται και σημειώνεται όχι μόνο από εμάς που καταγράφουμε τα προβλήματα αλλά και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και από την Eurostat, είμαστε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα συνεχίζει να αυξάνεται, έχει μια αυξητική πορεία. Ναι, αυτό άλλο σας ρώτησα όμως, θέλω συγκεκριμένα να μας πείτε κάποιος, ναι, για να κάνει σε σχέση με πέρυσι είναι πιο ακριβό, κοιτάξτε, δεν έχει πέσει τίποτα. Ναι. Έχουν πέσει, γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, έχουν πέσει χαρτικά απορριπαντικά. Μάλιστα. Τα τρόφιμα όμως, ναι, δεν βλέπουμε να έχουν πέσει ιδιαίτερα οι τιμές. Τώρα, βλέπουμε ότι στα σούπερ μάρκετ πράγματι βρίσκεται κανείς το αρνί με 10 ευρώ, το κατσικάκι με 11 ευρώ. Από εκεί πέρα προβληματίζεται κανείς αναφορικά με την ποιότητα του αρνιού και του κατσικιού που έχουν αυτή την τιμή, διότι τα ελληνικά που έχουν μια ποιότητα, μια καλή ποιότητα, είναι από 13 και πάνω. Μάλιστα. Άρα και εκεί υπάρχει μια αύξηση της τάξης 5 με 10%, μην πω και περισσότερο. Μάλιστα. Ωστόσο μπορεί να βρει πράγματι ο καταναλωτής αρνάκι κατσικάκι. Πού να πάμε, στα πασχαλινά αυγά που είναι πανάκριβα. Έχουν, αν δείτε το ταμπελάκι, η σοκολάτα έχει 27 ευρώ το κιλό. Μάλιστα. Άρα παίρνουμε ένα αυγό για το βαφτιστήρι μας ή για το παιδί μας και έχει από 10 έως 20 ανάλογα με το μέγεθος, έως 20 ευρώ. Είναι τεράστια διαφορά. Τα προκυπευτικά επίσης έχουν σημειώσει αύξηση. Άρα βλέπουμε αυξήσεις στα προϊόντα που θα μπουν στο πασχαλινό τραπέζι. Μπορεί να είναι πιο μικρές σε σχέση με πέρυσι, αλλά υπάρχουν αυξήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Και δεν μιλούμε για τη βενζίνη, γιατί ένας αριθμός των πολιτών μας ασφαλώς θα μετακινηθεί, θα πάει να κάνει Πάσχα στα χωριά του, στα νησιά κλπ. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από την άποψη ότι για να μεταβεί καλλιστενιστή τα ειστήρια και η βενζίνη είναι πανάκριβα, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα η βενζίνη έχει υπογειωθεί και δεν κατανοούμε γιατί τόσο μεγάλη αύξηση και μάλιστα αυτή τη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Ωραία, κυρία Καλαποθαράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Με υγεία, με υγεία.